Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Συγχαίρω την κυρία Ρία Ούμεν για την πολιτική πληρότητα της έκθεσής της. Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης διατηρούν πάντα την πολιτική του βούλησης για την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας. Το ερώτημα είναι αν η ίδια η Τουρκία έχει την πραγματική βούληση να γίνει ευρωπαϊκή χώρα. Οι μειονεξίες του συστήματος στην Τουρκία αφορούν κυρίως στα περί δημοκρατίας κρατούσα αντίληψη. Βασικά δομικά στοιχεία μιας πραγματικά δημοκρατικής διακυβέρνησης είναι η ελευθερία του λόγου, οι θρησκευτικές ελευθερίες, η ελευθερία των διαφόρων εθνικών κοινοτήτων να διατηρούν την πολιτισμική τους ταυτότητα, η συνταγματική προσαρμογή στο σύγχρονο μοντέλο δημοκρατίας, η διπλωματική προσέγγιση των θεμάτων εξωτερικής πολιτικής και αποφυγή απειλών, η προσήλωση στις αρχές καλής γειτονίας, η αποφυγή παραβίαση του εθνικού χώρου άλλων χωρών και οι προκλήσεις έναντι των γειτόνων, ο σεβασμός των αρχών και αξιών του οικοδομήματος, του οποίου ζητά να γίνει τμήμα η Τουρκία και συνεπώς η υποχρέωση που έχει να αναγνωρίσει όλα τα μέρη που απαρτίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, το ζήτημα της παράνομης μετανάστευσης μέσω της Τουρκίας και η άρνησή της να εφαρμόσει τις ήδη υπάρχουσες συμφωνίες δημιουργεί πολλά ερωτηματικά. Κύριε Πρόεδρε, η Τουρκία είναι καλός αποδεκτής στην Ευρώπη. Εάν και εφόσον η ίδια αποφασίσει ότι θέλει να λάβει τα αναγκαία μέτρα και δεν θέλει να παραμείνει με το ένα πόδι στις ασιατικές αντιλήψεις και με το άλλο στις ευρωπαϊκές.